Έτσι. Δηλαδή ουσιαστικά υπέβαλε την παρέτησή του. Τυπικά την έχει πάει υποβάλει. Διότι δεν ξέρει αριστερά τι αστυνομία θέλει. Πάντως, επειδή από αυτή την κυβέρνηση προέρχεται και η πρόεδρος της Βουλής, η κυρία Κωνσταντοπούλου το χαρακτήρισε αυτό μια ειρηνική διαμαρτυρία. Κυρία Μπουζδούκου, είναι ένα φαινόμενο που θέλει εξέταση. Εσείς κάνατε την πρόταση για μομφή. Η κυρία, ακούσα να σας πω, η κυρία Κωνσταντοπούλου, εμείς ξεκινήσαμε με τις καλύτερες προθέσεις. Την ψηφίσαμε. 265 βουλευτές. Τα κόμματα όλα. Προσέξτε. Δεν είχαμε κανένα πρόβλημα και δεν είχαμε κανένα πρόβλημα με κανένα πρόεδρο ποτέ. Τον κύριο Κακλαμάνη, τον κύριο. Όλους. Προσέξτε. Τον κύριο Μεμαράκη. Μπαίνεις ήρεμος. Δηλαδή πρέπει να πάρω 5 ταβόρ για να μπω στη Βουλή και σου κάνει τα νεύρα σμπαράλια. Δηλαδή, εγώ φτάσει σε τέτοιο σημείο που λέω δεν αντέχω άλλο. Γιατί όμως. Δεν αντέχω άλλο. Έχετε εντοπίσει τι είναι Όχι, αυτό που σας ενοχλεί. Δεν θα σου κάνω εγώ ανάλυση ψυχιατρική τώρα, να το δεις μόνη σου. Θέλω μια μέρα να βάλεις Βουλή και να παρακολουθήσεις την κυρία Κωνσταντοπούλου. Έτσι, η κυρία Κωνσταντοπούλου για μένα, σας το λέω, εγώ ας μου κάνει ό,τι θέλει. Εγώ πρόεδρο δεν θα την ξαναπώ. Για μένα προσωπικά. Η προσωπική άμα. Δεν είναι πρόεδρος, είναι η κυρία Κωνσταντοπούλου. Και η ιστορία θα την κρίνει και ο ΣΥΡΙΖΑ θα την λουστεί. Ο κ. Τσίπρας. Είναι λάθος, μεγάλο. Είναι τόσο πολύ η μονομέρειά της, τόσο πολύ η κομματική της και όχι το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, την πτέρυγα που εκπροσωπεί, που σε εξοργίζει. Κρίμα για το θεσμό που διάλυσε και αυτός. Δεν υπάρχει. Αυτό είναι παράδειγμα προς αποφυγή για τις μελλοντικές γενναίες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γιακουμάτο. Σας ευχαριστώ πολύ. Κάπως έτσι σας αποχαιρετάμε και αποχαιρετάμε και αυτή την εβδομάδα.